μετά. Λοιπόν, εγώ είμαι μαθητής της τρίτης λυκείου στο Ρίκο Δασούπολης. Θεωρώ ότι είναι λάθος να απαγορευτούν τα κινητά. Για ποιους λόγους? Εμείς ειδικά που είμαστε τρίτη λυκείου, θέλουμε να κάνουμε φωτογραφίες γιατί είναι η τελευταία μας χρονιά. Θέλουμε να έχουμε αναμνήσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο Λύκειο δεν έχουμε καν κάμεραμαν να μας κάνουν φωτογραφίες όπως έκαναν μας στο δημοτικό και στο γυμνάσιο μας. Αλλά στο δημοτικό είχαμε ολόκληρο βιβλίο, στο γυμνάσιο είχαμε DVD, στο Λύκειο δεν ξέρω γιατί τρία χρόνια που είμαι, δεν μας έφταλαν πολλές φωτογραφίες. Αν δεν έχετε κοιτάξει να καταγράψετε μερικές αναμνήσεις. Ναι, που θέλουμε δικές μας, τις οποίες κάνουμε να κάνουν κάθε χρόνο όλοι οι μαθητές. Όλων των λίγων, κάνουν τριτέ δηλαδή, κάνουν account στο Instagram και ανεβάζουμε μέσα τι κάνουμε, τι δραστηριότητες που κάνουμε, να θυμόμαστε γενικότερα τι έκαναμε. Ακόμα κάνουμε και TikTok. Πέμας, για ποιο λόγο ήρθατε σήμερα στη διαμαρτυρία, θεωρείτε ότι να βοηθήσετε τη διαμαρτυρία στο να καταργηθεί το μέτρο που ψηφίστηκε? Μακάρι, εγώ τούτο έχω να πω, μακάρι, γιατί είναι κάτι που θεωρώ αδικό για μας. Γιατί ειδικά στο σχολείο μας, δεν ξέρω για τα άλλα σχολεία, αλλά ειδικά στο σχολείο μας, οι 90% των μαθητών τηρούμε των νόμων που είχαν πριν, δηλαδή να βάλουμε τα κινητά μας στα κουτιά, να μην τα χρησιμοποιούμε στην τάξη και τα χρησιμοποιούμε μόνο την ώρα του διαλύματος. Και θέλω να πω και κάτι βασικούρο. Ας πούμε, είχαμε προχτές να κάνουμε, αλλάξε είχαμε μια αλλαγή στο πρόγραμμα μας. Αν δεν είχα το κινητό μου, δεν θα μπορούσα να πω στην ηλεκτρονική διοίκηση να δω πού ήταν η άλλη τάξη. Ήταν να ακούσω στο σχολείο να έβρω έναν καθηγητή να μου πει πού πρέπει να πάω. Και είναι εκτός που απλά χρησιμοποιούμε τέτοιο πρακτικό προς εμάς. Ειδικά το 2024 που πούμε και δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς τα τηλέφωνα. Είναι απλό το πράγμα. Ακόμα και οι μεγάλοι ενήλικες χρησιμοποιούν τα κινητά τους. Να ξαναπώ, εκείνοι που ψηφίσαν τον νόμο στην Βουλή, γιατί ψηφίζουν νόμο να μην έχει τηλέφωνα μες στην Βουλή και να ακούτε ο ένας τον άλλον. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γιατί τα χρησιμοποιούν τα κινητά τους όλη μέρα. Άρα, επειδή οι μητσοί έχουν και όλα τα δικαιώματα, οι μητσοί για ποιο λόγο, δεν το καταλάβω. Και όλοι μας τα μένουν. Ευχαριστούμε.